Φανταχίδα, σε έναν αγκαλιάσμα είχαν ξεχαστεί. Λόγια έρωτα είχαν εκείνα και το θυσί πως θα παρεχιστεί. Έτσι αρχίζει όλη η ιστορία και αράζει μόνο για να ζητεί. Μας περνάει, αλλά μα περνάει και πάει στη ρίση για να σε χαθεί. Μια μέρα θα σε χάσω, θα κλάψω, θα σε χάσω κι απ' τα παλιά όνειρά μας θα μείνει μια στιγμή. Μια μέρα θα με χάσει, θα κλάψει, θα σε χάσει θα πάθει στο Νιόρκη, θα ανοίξουν φίλοι γλυκοί. Κύριος Αναγνώστου. Μάλιστα, ο ίδιος. Με συγχωρείς, κύριε Αναγνώστου, αλλά είναι κάτι πολύ προσωπικό. Έλατε μέσα. Κάτσε. Λοιπόν,
Είμαι ο Λαστρόμος του Πολύανθου και έρχομαι από τις Ίνδιες. Έχω αυτό για σένα. Μου πάει να το δώσω στα χέρια σου. Φτάσαμε την περασμένη εβδομάδα και ανέβηκα σήμερα επίτηδες για να σου το δώσω. Από τις Ινδίες για μένα. Πηγαίναμε στη Ιαπωνία. Σταθήκαμε 3 μέρες στο Σάμπακ, το λιμάνι της Σουμάτρας. Μου το έδωσε ο κύριος Παύλος. Ποιος Παύλος? Ο Παύλος, ο Αποστόλου, που έχει τον Ασπρογάτο. Ο αρχιτέκτονας. Αρχιτέκτονας, δεν ξέρω. Στο Σάμπακ έχει το ελληνικό μπαρ, ο Άσπρος Γάτος. Αλλά μπορεί να είναι και αρχιτέκτονας. Λέγανε πως είχε έρθει με κάτι Σουηδέζους πριν 3 χρόνια στη Σουμάτρα να δούνε την έκλειψη του ήλιου. Και έμεινε στη Σουμάτρα 3 χρόνια. Άνοιξε ένα μπαρ μαζί με τη γυναίκα του, τον Άσπρο Γάτο. Παντρεύτηκε. Δεν ξέρω. Μου είπε να σου δώσω αυτό. Εγώ τώρα να πηγαίνω. Σε ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σου. Λοιπόν, χαίρετε. Χαίρετε, ευχαριστώ. Δεν ξέρω πού να αποδώσω τη διάθεση που νιώθω απόψε. Να δω τις σκέψεις μου αραδιασμένες πάνω στο χαρτί. Θέλω κι εγώ να πιάσω τις ιδέες μου, που πότε τις βρίσκω, πότε τις χάνω, να τις τακτοποιήσω, να τις διαβάσω καθαρές και με σαφήνεια. Δεν αποκλείεται, σαν τις ξαναδιαβάσω κάποτε, να μου φανούν ξένες. Ωστόσο κι αν τις απαρνηθώ ακόμη, δεν πάβουν να είναι δικές μου. Αντώνη! Ποιος το βάλε αυτό εδώ μέσα? Εσείς το βάλατε, κύριε Παύλο. Πώς το βάλα εγώ, ποιανού είναι? Δική σας. Δεν θυμόσαστε που τη φέρατε από το Παρίσι? Τις πρώτες μέρες την είχατε πάντα στην τσέπη σας. Καλά πήγαινε. Πολλές φορές οι άλλοι αναγνωρίζουν ευκολότερα από εμάς τους ίδιους αυτό που είναι δικό μας. Θα γράφω κάθε μέρα ό,τι βλέπω ενδιαφέρον. Αρχίζω από σήμερα, μόνο που δεν συνέβη και τίποτε ιδιαίτερο. Γράφω την ημερομηνία για να τη θυμάμαι. 22 του Μάρτη 1900... Καλημέρα, κύριε. Είπατε να σας φέρουμε πρωινό στις 8. Είναι κιόλας 8. Είναι 9, κύριε. Χτες βράδυ ήρθε κόσμος από την Αθήνα. Μια μεγάλη παρέα σε 2 αυτοκίνητα. Ναι, κάτι άκουσα την ώρα που με έπαιρνε ο ύπνος. Ελπίζω να μην είναι αρχαιολόγοι.
Οι αρχαιολόγοι δεν έρχονται σε εμάς, κύριε. Πάνε στους Σικελιανού. Έχεις δίκιο, θα έπρεπε να το είχα καταλάβει. Αυτή η παρέα έκανε φασαρία και γελούσε. Οι αρχαιολόγοι δεν γελάνε. Από τους Δελφούς είσαι? Τους Δελφούς βέβαια, από πού να είμαι. Έχεις φανταστεί ποτέ ότι κανένα από τα γάλματα στο μουσείο μπορεί να είναι συγγενή σου? Το χωριό μας είναι μικρό. Όλοι λίγο πολύ εδώ συγγενείς είμαστε. Έλα εδώ κοντά. Κάτσε. Δεν μου λες πώς τους φαντάζεσαι εσύ τους αρχαίους? Να σας πω, εγώ γράμματα δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι ότι θα ζούσαν όπως ζούμε κι εμείς. Μόνο πιο ξετσίποτα. Μια μέρα πήγα στο μουσείο. Δεν συγχώραμε. Ώστε ζούσαν. Πιστεύεις κι εσύ πως ζούσαν? Αυτό ήθελα να ακούσω, μα να κουφίζεις. Ευτυχώς έχω λύσει αυτό το ζήτημα κατά τον καλύτερο τρόπο. Σε λίγες μέρες θα ξαναβρω τις φίλες μου στην Αθήνα. Τη Λίζα και την Γκάμπη. Και τόσα άλλα εύθυμα κορίτσια του καμπαρέ. Φυσικά, ξοδεύω αρκετά για δώρα. Μα δεν άνοιξα ποτέ το πορτοφόλι να τους δώσω μετρητά. Έχει τούτο κάποια διαφορά και σώζει το φιλότιμο. Είσαι με κανένα θηλυκό? Όχι, ήρθα για δουλειά. Χτίζει τίποτα? Όχι, ήρθα να μελετήσω κάτι διαστάσεις στα αρχαία για ένα διαγωνισμό που θα πάρει μέρος στο γραφείο μας. Έλα, σε στήσω στους φίλους μας. Ο φίλος μου ο Πάπας Αποστόλου. Το γνωρίζει, το νομίζω όλοι. Έτσι δεν είναι? Α, ίσως δεν γνωρίζει με την κυρία Κοστονίτου. Θα ήμουν εκτός εποχής αν δεν ήξερα την κυρία Κοστονίτη. Έχω ανταμώσει τον κύριο Αποστόλου στη λέσχη μας, στο στούντιο. Να σε στήσω τον άντρα μου. Τι κάνετε, χαίρομαι πολύ. Δεν θα γνωρίζετε ίσως τη Δεσποινίδα Βυργινία Δροσινού. Βυργινία? Με φωνάζουν Βίργο. Ξέρεις βέβαια την Κέτη. Πάει καιρός που δεν σας είδαμε στο στούντιο. Ναι, έχω πολλή δουλειά τώρα τελευταία. Καταλαβαίνω. Και ήρθατε στους Δελφούς να ξεκουραστείτε. Weekend. Και εμείς το ίδιο. Λοιπόν, να ανεβαίνει κανείς τον Παρνασσό με το αυτοκίνητο είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά θεάματα. Κέτη. Η Κέτη είναι θαυμάσιο οδηγός. Εμένα ομολογώ, οι τόσες στροφές άρχισαν να με ζαλίζουν. Ίσως να φοβόμουν και λίγο. Έπεφτα πάνω της και την αγκάλιαζα σε κάθε στροφή. Ωστόσο, το ύψος και η ταχύτητα μου προκαλούσαν μια περίεργη ειδονή. Και έπειτα τι είναι η ζωή? Un peu d'amour,
En fait d'espoir et puis bonsoir, όπως είπε και κάποιες. Τι να την κάνω τη ζωή. Σε τι χρησιμεύει η ζωή. Ποτέ δεν θα μπορέσω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Γιατί το όνειρό μου... το όνειρό μου... Πόση ώρα κάνατε να έρθετε με το αυτοκίνητό σας. Ήρθα με το πλοίο, Μεσοϊταίας. Ω, τι ιδέα. Και ο δρόμος από την Ιταλία έχει τα κακά του χάλια. Δεν πήρα ούτε από εκεί αυτοκίνητο, ήρθα πεζός. Μπα, το είχατε τάξιμο. Ναι, κάτι σαν τάξιμο. Ήρθα στους Δελφούς να μάθω ένα μεγάλο μυστικό του ρυθμού και του μέτρου της αρχαίας ελληνικής ζωής. Έκρινα καθήκον να ακολουθήσω τα χνάρια των παλιών προσκυνητών. Να πατήσω πάνω στα χνάρια που άφηναν οι πομπές που φέρναν δώρα στον Απόλλωνα. Φέρατε δώρα στον Απόλλωνα. Ναι, ήρθα να αποθέσω την αγάπη μου γι' αυτό. Θα του είναι πολύτιμη. Προσφορά αγάπης είναι πάντα κάτι πολύτιμο. Λοιπόν, την αποθέσατε αυτή την αγάπη. Αμέσως μόλις ήρθα. Πήγα κατευθείαν αν και ήμουν κουρασμένος. Ένιωσα μικρός κατά τις φεδριάδες, όπως πρέπει να νιώθει μικρός κάθε άνθρωπος σε χώρους ιερούς. Στραγγίστηκα στο νερό της Καστελίας, ώστε πριν αποθέσω τα δώρα μου, να έχω απαλλαγή από ό,τι σέρνουμε οι άνθρωποι μαζί μας και στους πιο ιερούς χώρους. Τα ταπεινά μας πάθη και τις αδυναμίες μας. Τι φαντασία, τι σοφός που είστε. Μάθατε απ' έξω το μάθημά σας. Προσπαθώ κάτι να μάθω κι εγώ για να γίνω σοφή σαν κι εσάς. Στους σοφούς όμως δεν κάνουν υποδοχή σαν κι αυτοί που σας έκαναν σήμερα το πρωί. Τα ζήτω και οι φωνές ακούστηκαν μέχρι το δωμάτιό μου. Τι φρικτά πρωτόγονη που είναι η εξαδέλφη σου, Κέτη. Είσαστε πριν 2 χρόνια στις δελφικές εορτές. Όχι, δεν ήμουνα στην Ελλάδα. Θα πάμε στα αρχεία. Βεβαίως, θα πάμε. Πού είναι ο άντρας. Υποθέτω στο δωμάτιό του. Θα έρθετε μαζί μας στα αρχαία. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να δουλέψω. Μου φύγει όλο το πρωινό. Ελπίζω να σας ξαναδούμε αργότερα. Λοιπόν, σε 10 λεπτά εδώ. Εντάξει. Ή εδώ ή απ' έξω. Και μην κάνετε 600 ώρες, ε! Ξέρεις τι σήμαινα αυτά τα ζήτω. Σήμερα το πρωί, αυτά τα 2 γουρούνια, ο Σώσος και ο Ρερής, καθώς έσκυβε κάτι να πιάσει βίργκο από κάτω, είδαν το στήθος της μέσα από το άνοιγμα της μπλούζας της. Εσύ βέβαια δεν το έχεις δει, γι' αυτό μιλάς έτσι. Λένε πως είναι το 8ο θαύμα. Α, λόγω τιμής είναι. Γι' αυτό τη δίνει και τέτοια υποδοχή. Τι είναι ο Δροσινού είναι. Του αξιωματικού του ναυτικού που σκοτώθηκε πριν από λίγα χρόνια.